centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Ζήση, καλή σας ημέρα. Καλό Σάββατο. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο μάλλον που έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, ναι. Καλό Σαββατοκύριακο. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο χωρίς SMS, χωρίς χαρτιά εξόδου. Και με κάποια σχετική ελευθερία. Και κάποια σχετική ελευθερία. Και από την άλλη εβδομάδα και να βγούμε και εκτός νόμου. Τώρα, να είμαστε καλά, να πάνε όλα καλά στον κόσμο, να μην έχουμε προβλήματα και σιγά σιγά να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Τώρα, μας είπε και ορισμένα πράγματα χθες και ο κύριος Κορετζίδης στην επίσκεψη που είχατε στα Λύκεια. Μας είπε και ορισμένα πράγματα πριν από λίγο και ο κύριος Αποστόλου από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είχαμε όμως παράλληλα και στον Δήμο Άργου τον σχολαστικό ψεκασμό και απολύμανση των μονάδων. Κάτι που, όπως μας ενημερώνουν, το Άργος θα επανληφθεί και την άλλη εβδομάδα, στο τέλος της άλλης εβδομάδας, όταν θα επιστρέψουν γυμνάσια και υπόλοιπες τάξεις των λυκείων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μας πάρουν πολλοί από διάφορα μέρη της Καστοριάς και κυρίως από τη Μεσοποταμία, που μας είπαν ότι ειδικά για τη Μεσοποταμία, τουλάχιστον για τη Μεσοποταμία που είχε τις ιδιαιτερότητες της αυστηρής καραντίνας, να γινόταν ένας ψεκασμός, μια απολύμανση τόσο στα λύκεια όσο και στα γυμνάσια αλλά και στα δημοτικά. Λοιπόν, η εγκύκλωση που έχει έρθει από το Υπουργείο και η Υπουργική Απόφαση είναι σαφέστατη. Είναι ότι δεν χρειάζονται απολυμάσεις, διότι τα σχολεία είναι 2 μήνες περίπου κλειστά. Άρα, ό,τι και να υπήρχε, δεν υπάρχει σαν μόλυση ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Από τη στιγμή που θα καθαριστούν, θα απολυμανθούν με τις χλωρίνες από τις καθαρίστες, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει οι καθαρίστες, είπε και αυτό ο Δήμαρχος, νομίζω, χθες. Ναι, τα είπατε. Ότι η καθαριότητα με χλωρίνες, με τα πάντα, θα σε πόμολα κτλ. Τα πάντα έχουν γίνει, έχουν καθαριστεί και είναι πανέτοιμα τα σχολεία για να ανοίξουν σε πρώτη φάση τώρα τα λύκεια, με την τρίτη λυκείου και την επόμενη εβδομάδα και τα γυμνάσια. Οι βασικές επιφάνειες που καθαρίζονται είναι τα θρανία φυσικά, καρέκλες και πόμολα είναι τα πρώτα πράγματα που ουσιαστικά υπάρχουν. Υπάρχουν χλωρίνες, υπάρχουν απολυμαντικά τα πάντα. Έχουμε προμηθεύσει από την εβδομάδα που μας πέρασε και μέχρι χθες έχουν πάρει όλα τα σχολεία που θα ξεκινήσουν, βέβαια με τη συνεργασία με τους διευθυντές. Μιλήσαμε και με τους διευθυντές και αυτοί μας είπαν ότι με βάση το έγγραφο που έχει έρθει και με τις οδηγίες που έχουν δοθεί και από επιστήμονες, γιατρούς και γενικότερα οι οδηγίες που έχουν έρθει με την Υπουργική Απόφαση. Άρα αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε στη Μεσοποταμία. Καταλαβαίνετε, εκεί υπήρξαν ιδιαιτερότητες. Καμιά φορά να σας πω, και εγώ μας το βάλα, πρέπει να φυσάμε και το γιαούρτι. Θα γίνει καθαρά από θέμα εφησυχασμού των ανθρώπων από τη σκέψη. Δεν θα βοηθήσει σε κάτι δηλαδή αυτή τη στιγμή η απολύμανση. Από τη στιγμή που είναι καθαρά. Συνήθως οι απολυμάσεις γίνονται. Ειδικά μας λένε να γυρίσουν και τα δημοτικά, τα οποία τα παιδιά αυτά ακόμα δεν αυτό, έχουν. Αυτό θα το δούμε τι θα γίνει με τα δημοτικά. Αλλά αν ανοίξουν, κομμάτι, αν ανοίξουν, δεν ξέρουμε. Σε αυτό το κομμάτι είναι και ο κύριος Στυλιάδης υπεύθυνος. Ναι. Και αν χρειαστεί, αν εμάς μας επιβάλλουν κάτι να το κάνουμε σε απολυμάσεις, θα το κάνουμε την επόμενη στιγμή. Ναι. Από τη στιγμή όμως που έρχεται μία απόφαση από το Υπουργείο και έρχονται αυτές οι διευκρινήσεις και λέει ότι δεν θα γίνουν απολυμάσεις. Και δεν χρειάζονται, και αυτό το λένε οι ειδικοί. Στο Άργος λοιπόν έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου. Δηλαδή, πέρα από αυτό που λέτε, φαντάζομαι έφτασε ο ίδιος νόμος και στο Άργος. Αλλά προφανώς. Έχει προχωρήσει χθες, μάλιστα, έγινε αυτή η απολύμανση. Αυτό θα ρωτήσετε τη Δημοτική Αρχή του Άργου Σχολιστικού. Να έχουμε τον κύριο Παπτσόγλου για άλλα δεδομένα. Να σας απαντήσει πώς και γιατί προέβησε αυτή την ενέργεια να κάνουν τις απολυμάσεις, που είναι καθαρά δικό του θέμα. Απλά, εγώ σας λέω επίσημα τι έχει έρθει από τα Υπουργεία και εμείς ακολουθούμε, όπως κάναμε όλο αυτόν τον καιρό και τώρα, ακολουθούμε επίσημα τις υπουργικές αποφάσεις οι οποίες έρχονται. Μάλιστα. Δεν μας υποχρεώνουν να κάνουμε απολυμάσεις και δεν ζητήθηκε να γίνουν κιόλα οι απολυμάσεις. Για τον λόγο αυτό που σας εξηγώ, ότι είναι 2 μήνες στα σχολεία χωρίς να έχει έρθει επαφή κανένας μέσα. Πηγαίνουν μόνο οι διευθυντές στο γραφείο τους. Για να χρειαστεί κάτι, να υπάρχει επικοινωνία με κάποιους μαθητές ή με το Υπουργείο. Και εμείς απλά σκοπό έχουμε ότι μετά το ξεκίνημα των σχολείων και ιδιαίτερα όταν ξεκινήσουν οι Πανελλήνιες, τότε να κάνουμε απολυμάσεις, γιατί τότε θα έχει μπει ο κόσμος ήδη μέσα και αν τυχόν υπάρξει κάτι, να απολυμάνουμε. Τώρα, τη στιγμή που είναι καθαρά, είναι άσκοπο να γίνει κάτι τέτοιο και δεν ζητήθηκε, επαναλαμβάνω, και από το Υπουργείο κάτι. Τώρα,
αντισηπτικά είναι παντού σε όλα τα λύκεια και σε όλες τις αίθουσες. Υπάρχουν οι λήψεις που θα καλυφθούν μέσα στο Σαββατοκυριακό? Αντισηπτικά έχουμε στείλει τώρα την προηγούμενη εβδομάδα που μας πέρασε και χθες ακόμα που πηγαίναμε σε όλα τα λύκεια με τον Δήμαρχο, εκείνη την ώρα ερχόταν υλικό με αντισηπτικά, με γάντια, με μάσκες, ό,τι χρειάζεται που να υπάρχει. Άρα δεν λείπει σχόλιο. Τίποτα από πουθενά αυτή τη στιγμή? Αν τυχόν δεν έχει προλάβει να γίνει ο νεφοδιασμός μέχρι χθες, τη Δευτέρα το πρωί θα έχει, θα είναι υπάρχουν παντού. Παντού. Θα είναι παντού. Μάλιστα. Αν δεν έχει προλάβει να γίνει η διαδικασία από τον προμηθευτή, γιατί αντιλαμβάνεστε, ερχόμουν ανοίγοντας τα σχολεία και αυτά που ζητήθηκαν και από το Υπουργείο να υπάρχουν στα σχολεία, πρέπει να υπάρχουν και στο εμπόριο. Αν λείπουν από το εμπόριο, καθυστερεί και η μετακίνηση αυτών των προϊόντων και στα σχολεία. Αλλά χθες εμείς το ζήσαμε, ήμασταν παρόν την ώρα που ο προμηθευτής έδινε στα Φαντάζομαι ότι και εσείς από Δευτέρα θα κάνετε κάποιες βόλτες και πάλι στα λύκεια, λίγο να δείτε από κοντά την κατάσταση. Φαντάζομαι ότι θα το κάνετε. Χθες που είδαμε και οι διευθυντές μας είπαν ότι είναι έτοιμοι. Τώρα, αν τυχόν οτιδήποτε υπάρξει, εμείς από το πρωί της Δευτέρας σε επικοινωνία με τους διευθυντές θα είμαστε. Αν υπάρχει κάποια έλλειψη, να συνοηθούμε να την καλύψουμε μέχρι το μεσημέρι, ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Γιατί τώρα θα έρθει μικρό κύμα μαθητών της τρίτης λυκείου μόνο για μία εβδομάδα. Από την επόμενη Δευτέρα όμως θα πρέπει να είμαστε εντελώς έτοιμοι σε οποιαδήποτε έλλειψη τυχόν υπάρξει. Μάλιστα. Τώρα, μια και είστε στη γραμμή και με την άλλη σας ιδιότητα, είναι 9 ο μήνας σήμερα. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμη για να κλείσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Και σαν πρόεδρος των Βυζνοπλών της Καστοριάς, θέλω να μας πείτε πώς πήγαν οι τελευταίες μέρες για το πετρέλαιο. Οι τελευταίες μέρες, η αλήθεια είναι ότι θυμήσαν εποχές δεκαετίας πριν. Αλήθεια, Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μεγάλη ζήτηση και ακόμα και τελευταίες μέρες υπάρχει από λόγω της τιμής προφανώς. Ναι, ναι, είναι το βασικότερο, είναι η τιμή. Ο κόσμος βλέπει ότι με τη συγκεκριμένη τιμή, τη συγκεκριμένη στιγμή, είναι σχετικά ελκυστική η τιμή αυτή, γιατί όπως τα είπαμε και άλλες φορές, αν μειωθούν οι φόροι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 λεπτά το πετρέλαιο. Βέβαια, ναι. Στο μισό να πηγαίνουν οι φόροι, όχι να μειώνονταν όλοι. Και αντίστοιχα θα ήταν και η βενζίνη και τα πετρέλαια κίνησης, αντιλαμβάνεται. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή όμως ζητείται να γεμίζουν δεξαμενές. Οι παραγγελίες είναι 500 λίτρων και πάνω, δεν υπάρχουν μικρότερες πλέον παραγγελίες το τελευταίο καιρό. Έχει ανέβει λοιπόν, να τι γίνεται, να πώς η φθήνια τρώει τον παρά, ας το πούμε έτσι. Και πώς η καλή και ελκυστική τιμή μπορεί να γεμίσει ξανά τεπόζιτα και κατά επέκταση και τα ταμεία του κράτους. Είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα, γιατί το κάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα αντιλήφθηκε, θεωρώ, το κράτος ότι τα έσοδα έχουν αυξηθεί, γι' αυτό έχει δοθεί και η παράταση, θεωρώ, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Γι' αυτό δόθηκε τις 15 μέρες, τους ώστε και να πάρει ο καταναλωτής να υποφεληθεί. Και αυτές οι 15 μέρες πόσα χρήματα επιπλέον μπήκαν στα κρατικά ταμεία, είναι εκπληκτικό. Και με την κρίση αυτή που δεν μπήκαν κάποια χρήματα στα κρατικά ταμεία, τώρα μπαίνουν κάποια χρήματα τα οποία δεν θα τα είχαν πάρει. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί η κατανάλωση είχε αυξηθεί και αντιλαμβάνεσαι όταν αυξάνεται την κατανάλωση, παίρνει και περισσότερους φόρους. Τώρα, από την άλλη, είχατε προειδοποιήσει τους καταναλωτές ότι παιδιά, παραγγείλτε τώρα, διότι 15 του μηνός δεν θα έρθει κανένας βενζινάς να σας βάλει πετρέλαιο. Ξαφνικά από το πουθενά. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Έχουν οι βενζινοπόλοι της Καστοριάς από θέματα ή τελειώνουν με τις παραγγελίες που ήδη έχουν πάρει αυτές τις μέρες? Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, σχεδόν οι μισοί παρατηρηούχοι έχουν σταματήσει τη θέρμανση. Μάλιστα. Αυτό που βλέπουμε στην Καστοριά και στην αγορά. Λίγοι έχουν μείνει οι οποίοι κάνουν διανομές. Έχει αυξηθεί και η ζήτηση και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να πάρουν όλοι την τελευταία στιγμή. Βέβαια έχει μπει μια καλή ροή, ο κόσμος ο περισσότερος έχει προμηθευτεί. Ναι. Αλλά αυτοί που θα περιμένουν την τελευταία στιγμή πιθανό να μην μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Πιθανό να μην μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Άρα λοιπόν, όσο γρηγορότερα και τώρα ακόμη, κάντε τώρα μια παραγγελία για να προλάβετε 15 του μηνός να έχετε το πετρέλαιο που θα χρειαστείτε για την επόμενη σεζόν. Καλό θα είναι σήμερα, αύριο, όποιος θέλει να ζητήσει. Οι τελευταίοι, παιδιά, από Δευτέρα Τρίτη να φέρει κάποιες ποσότητες για να εξυπηρετήσει όλους όσους θα ζητήσουν. Ακριβώς. Ερωτηματικό βεβαίως παραμένει αν αυτή η τιμή θα παραμείνει και για τα υπόλοιπα καύσιμα, εννοώ. Και το καλοκαίρι θα πάμε φθινόπωρο με τέτοιες τιμές, θα αλλάξουν τα πράγματα. Μάντις δεν είστε, αλλά... Όχι, εξαρτηθούν από την κατανάλωση, αν δεν έρθει... Και την εξέλιξη του κορονοϊού.
Ακριβώς, ακριβώς. Και την εξέλιξη του κορονοϊού, παιδιά. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το πόσο θα αρχίσουν οι μεταφορές να κινούνται, αεροπλάνα, πλοία, τρέν, ό,τι κινείται με αυτή τη στιγμή δεν κινούνται. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτή η μεταφορά σε άλλες χώρες, δεν υπάρχουν τα αεροπλάνα, δεν υπάρχουν. Από εκεί πέρα, εκεί είναι η θέρμαση, αλλά από εκεί θα εξαρτηθεί αν επανέλθουμε σε πλήρη ρυθμό όπως παλαιότερα, ίσως τότε θα υπάρξει η αύξηση. Αν όμως δεν υπάρξει αυτή η κατανάλωση, θα διατηρηθούν οι τιμές σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3-4 μηνών σε αυτά τα επίπεδα. Κατάλαβα. Τώρα από τον Οκτώβριο και τέλος της χρονιάς και τον επόμενο χειμώνα που θα έρθει, όπως είπατε και εσείς, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας, τι τιμή θα έχουμε εκεί. Καλά τα πράγματα, τι τιμή θα έχουμε εκεί. Τι τιμή θα έχουμε 15 Οκτωβρίου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθεί. Μακάρι είναι να είναι ξανά 70 συν επιδότηση για να φτάσουμε. Μακάρι, αλλά είναι ένα πολύ ονειρεμένο σενάριο αυτό. Αυτό θα είναι το καλύτερο. Αλλά να σας πω και την αλήθεια, αν είναι στα 70-60 λεπτά και η επιδότηση να μην υπάρχει, ο κόσμος δεν τη χρειάζεται. Ναι, ναι. Ή κάπου γιατί, εκεί αν είμαστε. Γιατί η επιδότηση αυτή τη στιγμή, αν βάλουν ένα όριο λίτρων, δεν φτάνει την τιμή αυτή. Ακριβώς. Δεν φτάνει την τιμή αυτή. Γι' αυτό λέγαμε χρόνια ότι καλύτερα να ξέρουμε μια τιμή η οποία είναι εκεί, κυμαίνεται από τα 60-70 λεπτά και ο κόσμος, και ακόμα κι ας είναι και όλο το χρόνο των πετρελοθέρμανση, γιατί κάποιος έχει το καλοκαίρι τα χρήματα, μπορεί να προμηθευτεί το καλοκαίρι. Ναι, κι ας είναι όλο το χρόνο το θέρμανση, βέβαια. Γιατί να είναι δηλαδή. Κλειστό, να μην ήταν εποχιακό προϊόν. Καθόλου. Για ποιο λόγο. Γιατί βέβαια, κάποιος έχει τη δυνατότητα το καλοκαίρι να προμηθευτεί, γιατί τα έξοδα του είναι λιγότερα. Σου λένε υπάρχει ο κίνδυνος να το χρησιμοποιήσεις το αυτοκίνητο, το χρησιμοποιείς, δεν ξέρω που το χρησιμοποιείς αλλού. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι. Ακριβώς. Λοιπόν. Εκεί είναι το μυστικό. Αφήνεις όλα τα καύσιμα ελεύθερα και κάνεις τον έλεγχό σου. Αν βρεις κάποιον να χρησιμοποιεί πετρέλαιο θέρμανση αντί για πετρέλαιο κίνησης, τιμώρησε τον τόσο αυστηρά, ούτως ώστε να μην το ξανακάνει κανένα. Μάλιστα. Και με τον χρωματισμό είναι εύκολο νομίζω να γίνει. Είναι νομίζω πανεύκολο να γίνει εκεί, ο έλεγχος. Εκεί πρέπει να φανεί η λειτουργία του κράτους, τους ελέγχους που πρέπει να κάνει. Προφανώς και δεν θα μπορεί να τους βρει όλους, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αν πιάσει και έναν, δύο και τιμωρηθούν αντίστοιχα, δεν νομίζω κάποιος να διακινδυνεύσει μετά να χρησιμοποιήσει άλλο προϊόν σε άλλη κατηγορία. Λοιπόν, κύριε Ζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πρωινό Σαββάτου ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και είμαστε στη διάθεσή σας να ενημερώνουμε τον κόσμο. Να μην ανησυχούν, έχω να συμπληρώσω κανένας για τα σχολεία. Ό,τι ακριβώς εκεί είναι το μυαλό μας. Πολύ. Ό,τι ακριβώς πρέπει να γίνει από το Δήμο Καστοριάς έχει γίνει. Είμαστε πανέτοιμοι, όπως σας είπε και ο Δήμαρχος. Και ό,τι χρειαστεί άμεσο να γίνει και μας ζητηθεί, θα είμαστε παρόν και θα το κάνουμε. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.